Τελικά η Μιλία ευνηδίασε ο Ρίση Σούνακ, ο οποίος, αφού είδε τους υπουργούς σου πριν από λίγο και ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές στις 4 Ιουλίου, 6 μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Τον βλέπουμε εδώ στο διάγγελμά του έξω από την Downing Street, υποβροχή να γίνεται μουσκεμά. Αυτό βλέπω τώρα, ναι. Τολμηρό για έναν πρωθυπουργό, όπως τολμηρή είναι και η απόφαση του για προκήρυξη των εκλογών, και θα το καταλάβουμε να ανατρέξουμε, όπως είπε, στους λόγους. Βασικότερος είναι η δημοσκοπική κατρακύλα των Τόρις, του Συντηρητικού Κόμματος. Βρίσκεται, Μιλία, 20 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από το Κόμμα των Εργατικών. Και με αυτή την κίνηση θεωρεί ο κύριος Σούνακ ότι θα ανακόψει αυτή την κατρακύλα του κόμματός του. Από εκεί και έπειτα έχουμε το ζήτημα του μεταναστευτικού, ένα φλέγον ζήτημα. Η συμφωνία που υπέγραψε με τη Ρουάντα για απελάσεις μεταναστών δεν λειτουργεί. Και είναι βεβαίως και το πεδίο της οικονομίας που δεν πάει καθόλου καλά. Διόλου τυχαίο μάλιστα ότι σήμερα ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός περιορίστηκε. Και αυτό το μεταφράζουν οι αναλυτές ως προσπάθεια του Πρωθυπουργού να κηρύξει πρόωρες εκλογές, έχοντας όμως στο χέρι έστω και κάτι καλό για να δείξει. Πολύ εύστοχα θα σου πω, περιέγραψαν όσα συμβαίνουν σήμερα οι συνάδελφοι στο Sky News, που τον χαρακτήρισαν ως ένα παιδάκι που πρέπει να τακτοποιήσει το δωμάτιό του. Και τι κάνει? Πετάει τα πράγματα στην ντουλάπα και την κλείνει. Φωνάζει τους γονείς του να δουν το δωμάτιο ότι είναι τακτοποιημένο, καθαρό και τακτοποιημένο, προτού ανοίξει ντουλάπα και καθαρίσουν όλα. Ο ίδιος πάντως στο διάγγελμα του, Εμιλία, παραδέχθηκε ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Δήλωσε περήφανος για όσα πέτυχε, κάλεσε τους ψηφοφόρους να τον στηρίξουν και τους διαβεβαίωσε ότι δεν θα τους αφήσει μόνους τους σε αυτές τις σκοτεινές, όπως τις χαρακτήρισε. Μπαίνει πάνω σε μια πολιτική περιπέτεια. Ακριβώς, και οι επόμενοι μήνες θα είναι άκρως ενδιαφέροντες. Ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ.